Θα γίνει ο Νίκος Δένδιας ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πώς μπήκε στο τραπέζι το όνομα του Υπουργού? Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα αποτελέσει πολιτική βόμβα μεγατόνων, καθώς άπαντες συνομολογούν πως ο πολιτικός επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων είναι ένα από τα πρόσωπα με τα πλέον ισχυρά ερίσματα στο εγχώριο κοινοβουλευτικό πεδίο και με σημαντικές επαφές στην διεθνή σκηνή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως φαίνεται να είναι θετικός στην συγκεκριμένη πρόταση που είχε πέσει σε ανύποπτο χρόνο στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αφού ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει το σύνολο των στοιχείων εκείνων που κρίνονται απαραίτητα για την προσωπικότητα που θα καταλάβει το ύπατο πολιτικό αξίωμα. Όπως αναφέρουν τα παραπολιτικά, η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του, αν αναλογιστεί κανείς και την υψηλή δημοφιλία του Υπουργού στους κόλπους της λεγόμενης δεξιάς δεξαμενής της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί ο Νίκος Δένδιας χαίρει της εμπιστοσύνης χάρη στην πολύπλευρη πολιτική του δράση, καθώς και στην προσήλωσή του στην λογική του εθνικού συντονισμού των πολιτικών δυνάμεων, όχι μόνο στο σύνολο των κυβερνητικών ψηφοφόρων, αλλά και σε εκείνους των άλλων κομμάτων. Έτσι, τυχόν υποψηφιότητα θα μπορούσε να τύχει ευρύτερης αποδοχής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.